Game of Thrones. Η αγαπημένη σειρά μικρών και μεγάλων τελείωσε. Και τελείωσε άδοξα. Πέσα από τα σύννεφα κάποιοι, πέσα από τα σύννεφα ότι η σειρά ξαφνικά σάπισε τώρα που φτάσαμε στο τέλος και είναι cringe και για τον Μπούτσο και μας μειώσαν τα expectations subverted και η Dany kinda forgot about the Iron Fleet, είναι δυνατόν. Απλώς, παιδιά, η σειρά φάνηκε πλέον τελείως γυμνή γιατί οι συγγραφείς βιάζονταν. Βέβαια, κάποιος μπορούσε να πει ότι οι συγγραφείς βιάζονταν γιατί ήταν τελείως γυμνοί. Δεν ξέραν να γράφουνε. Το Game of Thrones είναι σειρά που βασίστηκε σε βιβλία του George R.R. Martin, για όποιον δεν ξέρει και πιθανά βλέπει αυτό το βίντεο. Εν καιρό και αναρωτιέται τι στο Μπούτσο ήταν αυτή η σειρά που ονομάζονταν Game of Thrones. Και επειδή τα βιβλία τα γράφει ο George R.R. Martin και η σειρά βασίστηκε σε αυτά, αλλά αυτά τα βιβλία δεν τελείωσαν ποτέ ως τώρα, έπρεπε κάποια στιγμή να συνεχιστεί. Φυσικά, όπως ξέρουν οι fans τον anime και τον manga, άμα πας να πάρεις ένα manga και το κάνεις anime πριν ακριβώς τελειώσει το original run του manga και προσπαθείς να βασίσεις μια σειρά πάνω του και ξεπεράσεις το original material, τότε θα αρχίσεις να γράφεις αρλούμπες, μαλακίες, γιατί απλούστατα δεν μπορείς να φτάσεις στο συγγραφικό όραμα αυτού που γράφει original τη σειρά. Καλώς εδώ, καλώς εδώ. Οπότε και το Game of Thrones φαινόταν εξ αρχής ότι όπου έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις για να παρεκκλίνει η σειρά από το original έργο του Μάρτιν, είχαμε φάουλ. Είδαμε τον Ντόρν. Είδαμε χαρακτήρες επίσης να περιφέρονται χωρίς λόγο και αιτία στο Westeros. Είδαμε τον μικροδάχτυλο να χαμογελάει creepy εκεί που ήταν ο mastermind που δεν τον έβλεπες. Είδαμε τον Βάρης να πέφτει σε πεδαριώδη λάθη. Ο ιστός Σαράχνης ήταν εσαρθρός και κρεμίστηκε. Είδαμε τον Τίριον να γίνεται αφελής και απλά να περιφέρεται σαν βλάκας. Είδαμε πολλά πράγματα που δεν υπήρχε περίπτωση να τα βλέπαμε κανονικά. Λες και οι τύποι δεν ξέραν να γράφουν. Αυτό το πρόβλημα του Game of Thrones. Γιατί η σεζόν η 8η βρέθηκε σε τέτοιο τέλμα, σαν ταινία μου τις προάλλες. Γιατί χάσαν την μπάλα. Δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το ζήτημα. Πιθανά γι' αυτό και βιάζονταν. Βέβαια θέλω να κάνω και τις νέες ταινίες Star Wars. Όπως άκουσα, το HBO τους προσέφερε να κάνουν κανονικά όσο θέλουν τη σειρά. Έτσι κι αλλιώς πουλάει το Game of Thrones και θα συνέχιζε να πουλάει, αλλά έπρεπε να τελειώσει κάπως και επέλεξαν να το τελειώσουν έτσι. Τώρα το έκτο επεισόδιο δεν ήταν και τόσο άσχημο, if you ask me, αλλά η γύμνια φαίνεται ξεκάθαρα. Δηλαδή είναι δυνατόν ο πολύχρωμος και πολυπίκυλος και όλος ζωντάνια και πληθυσμό κόσμος του Μάρτιν ξαφνικά η βασίλισσα να βρίσκεται σε ένα κάστρο μόνη της με 5 νοματέους. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν να αναφέρεται η σειρά και τελικά τον έδειξε κιόλας ότι ο νέος πρίγκιπας του Ντόρν. Ποιος είναι ο νέος πρίγκιπας του Ντόρν? Δεν θα μας δείξει κάποιος ο νέος πρίγκιπας του Ντόρν, έτσι? Ένας τύπος. Είναι δυνατόν ο Bron of the Black Water, ο Σερ Bron of Black Water, να γίνεται άρχοντας της κοιλάδας? Αυτοί οι τύποι που ήταν γεμάτοι φινέτσα και σαχ ξαφνικά να δεχθούν για άρχοντά τους τον Bron. Το αληθινό πρόβλημα του Game of Thrones πιστεύω είναι εκεί που ήταν character driven, πλέον οι χαρακτήρες δεν είχαν. Δηλαδή, εκεί που είχες ένα σενάριο πολύπλοκο σε πολλά σημεία, ξαφνικά έπρεπε όλα να ενωθούν, να γίνουν γραμμικά. Πάλευαν να φτάσουν σε αυτό το σημείο και άπαξ και φτάσαν στο σημείο να γίνουν γραμμικά. Τώρα πλέον το σενάριο πήγαινε από point σε point. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε αυτό. Και από εκεί πρέπει να κάνουμε εκείνο. Και εντάξει, πέθαναν και 2-3 χαρακτήρες, ώστε να φτάσουμε εκεί. Πλέον, αντί οι χαρακτήρες να κινούν τα ανήματα της ιστορίας, η ιστορία τους κινούσε και τους παρέσερνε. Δεν είχαν σκοπό ύπαρξη περισσότεροι και αυτό φάνηκε και στο τέλος. Βασιλιάς έγινε ο χαρακτήρας που απλά κοιτούσε έτσι και δεν έκανε τίποτα. Ο Μπραν. That's some bullshit. Αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ πρόχειρο τώρα αυτό το βίντεο. Ήθελα να το κάνω. Έχω πολύ κακά μέσα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να βγει καλό. Αυτά ήθελα να πω για το Game of Thrones. Σίγουρα έχω να πω κι άλλα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα πλέον. Ναι. Απλά πρέπει να το κάνω τώρα όσο πιο γρήγορα γινότανε. Αυτά. Πείτε μου στα σχόλια. Μπορώ να κάνω και part 2. Έτσι να το. Μπορώ να θα κάνω κάποια στιγμή πιθανά και κάποιο αλεπόραμα. Απλά έτσι κάποιες σκέψεις συμπυκνωμένες. Εν αναμονή των βιβλίων στο μέλλον, άμα βγουν ποτέ, και των spin-offs για τους fans της σειράς. Για τους υπόλοιπους, δεν ξέρω αν αξίζει να δείτε το Game of Thrones άμα δεν το έχετε δει.
Δεν ξέρω. Never mind. Εντάξει, δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Γεια σας. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Πώς το εμάς. Φυσικά δεν είμαι στα Netflix Live σήμερα. Οπότε από εμένα προσωπικά, γεια σας.